Αδερφοί μου, είμαστε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ακούσαμε την ακολουθία της Μεγάλης Τετάρτης. Και λίγα λογάκια μπορούμε να πούμε, γιατί είπαμε ότι πάβουμε, διότι μιλάνε τα λόγια της υμνολογίας. Από αυτά, και σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα, ιδίως στο Ευαγγέλιο να προσέξετε πάρα πολύ και μετά στο σπίτι να τα βλέπετε και από τη μετάφραση, γιατί οπωσδήποτε η Αγία Γραφή είναι η μισή σωτηρία μας, έτσι. Η άλλη μισή είναι η Ιερά Παράδοση. Απλά και ταπεινά λοιπόν, όπως ο Χριστός μας, προσερχόμαστε στις ακολουθίες και μόνο αυτό φτάνει, υπό την έννοια ότι εκεί θα κοινωνήσουμε κιόλας, αλλά εκεί θα αντιληφθούμε τα γεγονότα, τα μεγάλα της Μεγάλης Εβδομάδας. Όλα τα άλλα προσπαθήστε να είναι γλυτά, γιατί δυστυχώς ο Αντίχριστος έχει κατορθώσει αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας να δουλεύουν φουλ όλα τα μαγαζιά, να ψάχνουν πελάτες, ο κόσμος να αναλώνεται στα ψώνια και φυσικά τη Μεγάλη Παρασκευή να πίνει τσίπουρα, έτσι. Τα οποία δεν δείχνουν κάτι για αυτόν ο οποίος δεν πιστεύει ή δεν γνωρίζει, αλλά για αυτόν ο οποίος πιστεύει δεν έχουν θέση στη ζωή του όλα αυτά. Απλά και ταπεινά θα κάνουμε και τα ψώνια μας και οτιδήποτε άλλο, γρήγορα, για να μην φύγει ο νους μας από τα γεγονότα αυτά, γιατί ο σκοπός μας είναι, θα λέγαμε, ο απόκοσμος και όχι ο κόσμος. Έτσι. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι σήμερα τρία πράγματα συνολικά. Το πρώτο είναι που ρωτούν μερικοί συχνά. Αν πάω και κοινωνήσω σε μια εκκλησία αιρετική, οικουμενιστική στην ουσία δηλαδή, όπου μνημονεύονται αιρετικοί επίσκοποι κτλ. Τα μυστήρια είναι άκυρα. Θα σας απαντήσω με το πολύ απλό παράδειγμα, γιατί εκπηγάζει από τη ζωή της εκκλησίας όλο αυτό. Ο Ιούδας συμμετείχε σε ένα έγκυρο μυστήριο, έτσι, και ήταν και ο πρώτος μυστικός δείπνος, η πρώτη λειτουργία που έγινε ποτέ, Μεγάλη Πέμπτη. Και μόλις κοινώνησε, πήγε και πρόδωσε. Έτσι. Συνεπώς, δεν είναι ο σκοπός ζωής μας να κοινωνήσουμε. Η κοινωνία είναι εφόδιο, η ζωή είναι αιώνιον και η σάφηση είναι αμαρτιών. Το λέμε έτσι. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε. Γιατί μεταλαμβάνει, σε τι αποσκοπεί αυτό που κάνει, εις εφόδιον ζωής και ζωής αιωνίου. Έτσι. Και τι μεταλαμβάνει, το σώμα και το αίμα. Ο Χριστός κάνει το μυστήριο του παντού. Και ένας μουσουλμάνος, αν πάει, μπορεί με τον αγιασμό, παραδείγματος χάρη, και με το ευχέλιο που δεν κάνει να συμμετέχει, αλλά επειδή συμμετείχε αυτός έτσι από μόνος του, να φιληθεί. Ή αν δεν συμμετέχει σε ένα μυστήριο, του γίνει ένα θαύμα, που και το μυστήριο είναι θαύμα, και το θαύμα είναι μυστήριο. Αυτό όμως που δεν θα προσφέρει σωτηρία στον άνθρωπο, είναι η συμμετοχή του στην προδοσία, όπως έκανε ο Ιούδας. Όταν κάπου προδίνουν την πίστη, μην πας ούτε να κοινωνήσεις, μην πας ούτε να εκκλησιαστείς, μην πας ούτε τίποτα να κάνεις. Πάνε εκεί που είναι ο Χριστός και ας είναι στο σπίτι σου, σε μια εκκλησία που είναι, ξέρω εγώ, σε μια γωνίτσα κάπου ή ακόμα και στο ύπαιθρο. Αρκεί να είναι ο Χριστός εκεί για να κοινωνήσεις τον Χριστό και για να σωθείς, όχι να το κάνεις, να κάνεις αυτό σκοπό σου τη Θεία Κοινωνία και να πει ο άλλος, εγώ κοινώνεις, εντάξει. Σώθηκα, αγίασα, επιβραβεύτηκα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, αδερφή μου. Η Θεία Κοινωνία είναι εφόδιο ζωής αιωνίου, είναι ο Χριστός, τον οποίον τον παίρνουμε με σκοπό να τον παραλάβουμε μονίμως, έτσι, βλέπετε. Είναι η μετάληψη και η κοινωνία, όπως σας ενέφερα άλλη φορά. Η μετάληψη είναι να φάω σωματικά τον Χριστό και η κοινωνία είναι να είμαι πάντοτε μαζί του. Αν κοινωνώ σωματικά μόνο και δεν ομολογώ, δεν θα είμαι ποτέ μαζί του. Έτσι είναι. Πάει αυτό το θέμα μας. Πάμε να δούμε τώρα, μέσα από το Ευαγγέλιο, το σημερινό. Που έτσι, γιατί κάθε μέρα σήμερα, αυτή την εβδομάδα, διαβάζουμε Ευαγγέλια και πολλά κιόλας, έτσι. Πολλές περικοπές από τα Ευαγγέλια. Ένα μόνο θα σας πω από το Ευαγγέλιο που είναι από το κατά Ιωάννη, από την ακολουθία της Μεγάλης Τετάρτης. Οι ακολουθίες γίνονται το απόγευμα, έτσι, για να συμμετέχει όλος ο κόσμος. Προσπαθεί και η Εκκλησία να βολέψει τα πράγματα. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Τώρα είναι τα ωράρια. Λοιπόν, στο Ευαγγέλιο αυτό έχουμε 2-3 σημεία πολύ σημαντικά.
Καταρχήν λένε οι Φαρισαίοι κάποια στιγμή ότι βλέπετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο κόσμος πηγαίνει πίσω του. Έτσι. Και αυτό, αδερφοί μου, είναι όντως ένα γεγονός για αυτόν ο οποίος είναι του Χριστού. Όχι όχλος που πηγαίνει πίσω από τον Χριστό έτσι για να πηγαίνει. Όποιος είναι του Χριστού, δεν πάνε να είναι Φαρισαίοι, γραμματείς, αρχιερείς, υποκριτές κτλ., δεν θα τον εμποδίσουν από το να πάει πίσω από τον Χριστό. Και το παραδέχονται και οι ίδιοι. Λένε, βλέπετε, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείτε ουδέν. Τίποτα δεν κάνετε λύσεις. Είδε ο κόσμος ο πίσω αυτό απήλθε. Ό,τι και να κάνουμε εμείς. Πολύ χαρακτηριστική ομολογία ότι όταν έχει κάποιος τον Χριστό είναι άκεροι αυτοί, είναι άχρηστοι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αρκεί να τον έχουμε φυσικά. Έτσι. Ένα άλλο σημείο το οποίο ήθελα να σας πω είναι αυτό που λέει λίγο παρακάτω, έτη μικρών χρόνων το φως με θυμών εστί. Περιπατείτε ως το φως έχετε ή να μία σκοτία ημάς καταλάβει. Μία απάντηση σε αυτούς οι οποίοι ελπίζουν σε κάτι επίγειο. Τελείωσαν τα επίγεια, αδελφοί μου. Έτη μικρών χρόνων το φως με θυμών εστί. Έτσι. Δεν υπάρχει φως στον κόσμο πλέον. Έχει συρρυκνωθεί. Ο ήλιος, αν μπορώ να το πούμε πνευματικά, είναι ένα τόσο μικρό κουκιδάκι στον κόσμο αυτόν. Εσείς όμως λέει θα περιπατείτε σαν έχετε το φως, γιατί το έχετε, για να μην όλο αυτό το σκοτάδι, γιατί έχει γίνει όλο σκοτάδι και έχει μείνει μόνο ένα μικρό κυκλάκι, σας καταλάβει, σας γεμίσει την ψυχή μέσα. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε αν συνεχώς έχετε πειρασμούς καθημερινά σκοτάδι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκοτάδι, δεν έχουν κάτι άλλο να σας προσφέρουν. Άρα ζούμε, θα λέγαμε, στη γη του σκότους, μέχρι να την καταργήσει αυτήν ο Χριστός. Γι' αυτό και να είστε έτοιμοι, όπως είπαμε και άλλη φορά, αν χρειαστεί, να πάρετε ένα ραβδάκι και να περπατήσετε. Αν και μερικοί λένε ότι στις 5 Μαΐου του 2022 θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το έχουν έτοιμο, το έχουν ετοιμάσει και το στηρίζουν κάπου έτσι σε ένα παιδικό, το οποίο κάποτε έδειξε ότι η βόμβα θα πέσει 5 Μαΐου του 2022. Εμείς μπορούμε να πεθάνουμε και σήμερα, έτσι. Είτε ζούμε είτε αποθνίσκουμε του Κυρίου εσμέ. Και ένα τελευταίο που λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, ας πούμε, έτσι, είναι ότι σε σχέση πάλι με τον Κύριο, γιατί βλέπετε ότι όσο φτάνει το τέλος, θέλει να τονίσει ότι πιαστείτε από μένα. Έτσι. Μην πιάνεστε από πουθενά, πιαστείτε από μένα μόνο. Λέει ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Και μείνετε παρακαλώ στο θέμα αυτό, στη λέξη αυτή, εντολή. Έχει το δικαίωμα ο Κύριος να μας δίνει εντολές? Έχει. Γιατί έχει δικαίωμα να μας δίνει εντολές? Γιατί έχει το θέμα του για μας. Έτσι. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μας έσωζε, μετά θα ήταν ο πατέρας μας, ας πούμε πεθαίναμε και μας έσωσε, και θα έχει το δικαίωμα να μας δίνει εντολές. Θα το δίνουμε εμείς το δικαίωμα, γιατί μας έσωσε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, κοιτάξτε λίγο υπό τη στενή και ευρία έννοια, τη γενικότερη και την ειδικότερη, να κάνετε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Έτσι. Είτε αυτό εκφέρεται από κάποιο πρόσωπο, είτε αυτό μονίμως υπάρχει δίπλα σας μέσα από τον Λόγο του Θεού. Θέλει διάκριση πολύ και φυσικά να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τρίτη λύση, τρίτη επιλογή μάλλον από καλύτερα, η μία επιλογή είναι αυτή, να ακούσεις, η άλλη να παρακούσεις και οι συνέπειες είναι οι σχετικές. Τρίτη διέξοδος δεν υπάρχει. Ή ακούς ή δεν ακούς. Και αν όπου και να είστε το διακύβευμα είναι να ακούσετε κάτι μικρό, δεν πειράζει. Κάντε αυτό το μικρό. Αργότερα θα κάνετε κάτι μεγάλο. Αρκεί να μάθουμε να κάνουμε υπακοή. Τώρα και πάμε να δούμε, επειδή θα φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος, περνάμε πολύ γρήγορα η μέρα, βλέπετε. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει να φάμε το αρνί φέτος, γιατί θα το φάμε,
είτε κατσίκι είναι, έτσι. Συμβολίζει και το Χριστό πάλι, ο αμνός του Θεού, έτσι, μην το ξεχνάτε. Ακόμα και εκεί θέλει να μας υποδηλώσει ότι, είναι και εκείνος εκεί. Δηλαδή, τρώμε το πασχαλινό τραπέζι και πάλι σκεφτόμαστε το Χριστό, έτσι. Δεν είναι κακό, οτιδήποτε και να κάνουμε, είτε γαζόμαστε να αποθνίσκουμε, του Κυρίου μας. Τι θα προσέξουμε, πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικά, και πάλι φέτος, γιατί όπως είπα, θα ξαναβρεθούμε πάλι τώρα μετά από μια εβδομάδα. Θα έχει περάσει η Ανάσταση. Δεν μπορεί να μας υποδηλώνει, επειδή τρώμε και το αρνί και το αναμνό και τις άλλες μέρες, έτσι δεν είναι. Νηστεύουμε και τρώμε αρνί εμείς. Πώς γίνεται αυτό, αφού τρώμε το Χριστό. Έτσι. Δεν γίνεται λοιπόν εμείς να τρώμε το αρνί και να γινόμαστε λύκοι. Και προσέξτε πολύ καλά τι θέλω να πω. Οτιδήποτε είναι γύρω στη ζωή μας υποδηλώνει το Χριστό. Μας θυμίζει εκείνο. Την ημέρα του Πάσχα που θα γιορτάσουμε εμείς ελληνικά, γιατί γιορτάζουμε και ελληνικά, θα σκεφτόμαστε πάλι, όπως σας είπα, ότι ο Χριστός μας προσφέρεται και στα υλικά, παντού. Πώς θα γίνει όμως, και εδώ είναι το θέμα, αδερφοί μου, ενώ, όπως είπα και πριν, κοινωνούμε τον Χριστό, ανά πάσα ώρα και στιγμή, το είπε εκείνος, όποιος δεν με φάει και δεν με πιει, δεν θα είναι μαζί μου, πώς το κάνουμε. Αυτό γίνεται και στα υλικά, γιατί κάθε φαγητό μας το σταυρώνουμε, το ευλογούμε, δεν το τρώμε σαν τους άθεους, έτσι. Προσευχόμαστε πριν φάμε. Πώς θα γίνει λοιπόν, ενώ τα τηρούμε όλα αυτά, ενώ περνούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μην φτάσουμε από την άλλη μεριά, γιατί ξέρετε ότι από την άλλη μεριά ακριβώς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τρώνε το αρνί και μάλιστα μπορείς να σπάσουν τα κούκαλά του, έτσι, ολόκληρο, όρθιοι, με άγρια χόρτα, με πολύ ευλάβεια, όχι σαν και εμάς που είμαστε έτσι, πιο έτσι, ορμητικοί και αυτά, κάθονται εκεί και περιμένουν. Και αυτοί είναι οι Εβραίοι, αδερφοί μου. Έτσι. Οι Εβραίοι τρώνε το αρνί και γίνονται λύκοι. Εσύ τι θα κάνεις υπό τη στενή και την ευρεία έννοια, τρώγοντας το αρνί, μονίμως και πολύ συχνά κάποιοι κοινωνούν, και όταν φτάσει η στιγμή να γιορτάσεις, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, εφρενόμενος και σωματικά για τον Χριστό. Ποιος είναι ο λύκος? Καταρχήν, αδερφοί μου, είναι ο πλανεμένος, έτσι, αυτός που δεν πιστεύει ορθά. Γι' αυτό και λέμε τους ποιμένες που είναι πλανημένοι, τους λέμε λυκοποιμένες, είναι λύκοι. Δεύτερον, λύκος είναι αυτός ο οποίος τρώει το αρνί με κακό σκοπό, όχι όπως τρώμε εμείς. Και αυτός είναι αυτός ο οποίος δεν μετανοεί, αλλά θέλει την πλάνη του να στην κάνει σε ένα μπαϊράκι, να σου πει, έλα μωρί τώρα, πας και κυνηγές από εδώ και πέρα, εδώ είναι, έχουμε μεγάλες εκκλησίες, μεγάλα καμπαναριά, μεγάλους παπάδες, μεγάλες θείες κοινωνίες, βάλε το αυτό σου και άλλα, για να μην λέμε κακές λέξεις, έτσι. Βάλε εκείνο που βάζουμε αντί για make-up, εκείνο που βάζουμε αντί για, πώς το λέμε, έχει κάτι λέξη εκεί πέρα, ναι, που βάζουμε στα ζώα, βάλε το και άλλα, μην αγχώνεσαι. Όχι στο ένα λοιπόν, όχι στο άλλο, αλλά όχι και στον διάβολο, ο οποίος κάθε μέρα μας τσιγκλάει και θέλει να μας κάνει να γίνουμε λύκοι. Τι θα γίνουμε ως λύκοι? Σκληροί. Δεν θα έχουμε αγάπη για τον αδερφό μας. Τι θα γίνουμε ως λύκοι? Θα γίνουμε κακοί άνθρωποι. Δηλαδή, ο κακός στην ουσία επιδιώκει μόνο το συμφέρον του και κάνει τίποτα άλλο. Τι θα γίνει? Θα είμαστε δηλαδή εκεί με τον Χριστό, χωρίς να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό. Και θα έχουμε το φόβο, γιατί έτσι έκανε ο Ιούδας, ήταν με τον Χριστό, έκανε πολλή προσπάθεια να μπει στον κύκλο των μαθητών, ήταν συνέχεια κοντά του και μάλιστα ήθελε να τον τιμήσει και ο Χριστός, του έλεγε, μα εγώ δεν έκανα αυτά, παράτησα, μορφωμένος στην οικογένειά μου, όλα έτσι έλεγε ο Ιούδας, για να είμαι μαζί σου, αλλά τελικά ποτέ δεν ξεπέρασε το πάθος του για τα λεφτά και γι' αυτό και χαρακτηριστικά τον πρόδωσε για τα λεφτά. Τι γίνεται σήμερα λοιπόν? Ο άνθρωπος ή Χριστό θα έχει ή Χρυσό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Μερικοί λένε άλλα πράγματα. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Λέει αυτός έχει ένα άλλο πάθος. Το ίδιο πάθος. Λέει έχει ένα άλλο πάθος. Όχι, το ίδιο είναι. Μα λέει εκείνο. Το ίδιο. Όλοι έχουν το ίδιο. Δηλαδή, ή το Χριστό ή το χρυσό. Διότι για να κάνεις τα πάθη σου χρειάζεσαι λεφτά. Είναι πάρα πολύ πρόβλημα. Ενώ όταν ξεπερνάς τα πάθη σου δεν χρειάζεσαι λεφτά. Αρχίζεις και απεξαρτάσεις και από τα χρήματα. Δεν θέλει λεφτά ο χαρτοπαίχτη, ο αυτός που ξεπέρασε τη χαρτοπαιξία. Δεν θέλει λεφτά αυτός που ξεπέρασε το ποτό. Δεν θέλει λεφτά αυτός που ξεπέρασε το φαΐ. Και ούτω καθεξής και χιλιάδες άλλες πολλές αμαρτίες. Γι' αυτό αδερφοί μου, ας λέει ο κόσμος ό,τι θέλει, ας εισαγόμαστε εμείς ως πρόβατα επί σφαγή, αλλά τη σφαγή θα την αποφασίσει ο Χριστός αν θα γίνει ή όχι. Κανείς δεν μπορεί να μας πειράξει. Το διαβάσαμε και στο Ευαγγέλιο. Κανείς μα κανείς. Αν δεν είναι κάποιος λόγος για να γίνει αυτό. Και με αυτή την άνεση, πραγματικά σας λέω, να πετάνε δίπλα σας σφαίρες, να πέφτουν βόμβες, εσείς θα έχετε γαλήνη μέσα σας. Γιατί έτσι είναι. Αληθινά, ο Χριστός έτσι είναι. Όχι ψυχολογικά, όχι αντίχριστα, όχι με τους τρόπους που επιδιώκει ο καθένας, για να κάνει μέσα από τον Χριστό να αναδειχθεί ο ίδιος. Να αναδειχθεί πάλι για τον κόσμο. Όχι. Όχι σε εμάς έτσι, όπως θα διαβάσουμε και παρακάτω. Εμείς, όπως ο Χριστός. Και ξέρετε, για τον Χριστό έκλαιγε ο κόσμος, αλλά χαιρόταν ο ουρανός. Έτσι και εσείς σας εύχομαι, εκτός το ότι να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση, σας εύχομαι όταν πεθάνετε με το καλό, ο καθένας θα πεθάνει, μπορεί πρώτος εγώ από εσάς, όλοι να λυπούνται και εσείς να χαίρεστε. Εύχομαι λοιπόν καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση.